ευχηθώ χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους τους αγωνιστές και στον ποδοσφαιρικό κόσμο που είναι δίπλα μας στην ΕΦΣ και είμαστε και εμείς δίπλα του. Η σημερινή συνάντηση έχει σκοπό να ανακοινώσουμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Αργολίδας να ανακοινώσει την λειτουργία της σχολής ΟΕΦΑΣΕ που θα γίνει από τις 16 έως τις 28 Απριλίου στην περιοχή του Ναυπλίου. Ξενοδοχείο θα είναι στο ξενοδοχείο το ΛΟ και στο γήπεδο του Δελπάνου θα γίνει το πρακτικό κομμάτι. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 16 Τετάρτου ώρα 4 το απόγευμα στο ξενοδοχείο το ΛΟ με θεωρητικές παρουσιάσεις. Από την Τρίτη το πρωί μέχρι και την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος θα έχουμε 8.30 έως 1 πρακτικές επιδείξεις στο γήπεδο του Δρεπάνου και τα απογεύματα από 4 με 8.30 θα έχουμε θεωρητικές παρουσιάσεις στο ξενοδοχείο το ΛΟ. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το Σάββατο το πρωί, το 1 του Απρίλη, με θεωρητικές παρουσιάσεις στο ξενοδοχείο πάλι το ΛΟ. Θα υπάρχει ένα διήμερο κενό, γιατί είναι η πρώτη σχολή που γίνεται στην Ελλάδα με δύο πενθήμερα διακεκομένα και θα ξεκινήσουν πάλι 23 του Απρίλη έως 28, από 23 έως 28 θα είναι τα πρωινά κομμάτια θεωρητικά και τα απογευματινά από Δευτέρα ως Παρασκευή ή θα είναι τα πρωινά κομμάτια πρακτικές επιδείξεις και τα απογευματινά θα είναι θεωρητικές επιδείξεις. Εδώ θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη φάση με το Σάββατο το πρωί που θα γίνουν οι γραφές εξετάσεις στο ξενοδοχείο το ΛΟ. Και εκεί τελειώνει η σχολή. Όπως είπαμε, είναι δύο εβδομάδες, δεν είναι συνεχόμενο το κομμάτι, είναι σπαστό για πρώτη φορά. Συμμετέχουν 48 υποψήφοι διπλωματούχοι προπονητές, είναι 44 άντρες και 4 γυναίκες, πρωτοτυπή ΕΠΟ και για πρώτη φορά έρχονται και 4 υποψήφιες γυναίκες για να αποκτήσουν το δίπλωμα προπονητή. Θέλω να πω ότι αυτή η σχολή γίνεται σε συνεργασία της ΕΠΟ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Θέλουμε να πούμε ότι είχαμε 100 αιτήσεις περίπου, έγινε το αδιαφόρητο που λέμε. Δυσκολευτήκαμε στο να επιλέξουμε, βάλαμε βασικό κριτήριο την ετοιμότητα κατά 90% γιατί, δόξα τω Θεώ, και εμείς έχουμε υποχρεώσεις, άλλες ενώσεις, έχουμε στείλει παιδιά δικά μας και έπρεπε και κάποια ξένα αιτήματα από άλλες ενώσεις να ικανοποιηθούν. Η σχολή προπονητών UEFA-SE ήταν ένα πάγιο αίτημα των υποψηφίων προπονητών διπλωματούχων της Αργολίδας. Εμείς ως νέα διοίκηση καταφέραμε μέσα στο πρώτο πεντάμινο εξάμηνο να κάνουμε το αίτημα, το διεκδικήσαμε, το αποκτήσαμε και πλέον είναι πραγματικότητα. Θα βγουν 48 διπλωματούχοι προπονητές και 40 διπλωματούχοι προπονητές θα είναι από την Αργολίδα. Άρα βλέπετε ότι το επίπεδο ανεβαίνει προπονητικά και θα ανέβει και το ποδόσφαιρο όπως έχουμε πει, θέλουμε αναβάθμιση και ανάπτυξη. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί στο Συμβούλιο τον πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο, που αφουγκράστηκε το ζήτημα της ΕΠΟ, το ζήτημα για την έλλειψη προπονητών διπλωματούχων και τη δίψα να τα παιδιά αυτά να καθίσουν να μάθουν αυτά που να μάθουν οι σύγχρονοι προπονητικοί. Να ευχαριστήσουμε τον Δάκτυο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Εθνικών Ομάδων, τον Κώστα τον Βρακά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής και φυσικά τον Μπάμπη τον Τζελενίσα, τον εκλογικό διευθυντή, τον νέο της ΕΠΟ, που κι αυτός ακούσε το πρόβλημά μας και έδωσε λύση. Εμείς, όπως είπαμε, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΕΠΣ και θα κάνουμε και μία συνέντευξη τύπου όταν θα κλείσουμε ένα χρόνο σε 15 μέρες περίπου, για να πούμε τα πεπραγμένα μας. Σκοπός μας ήταν η αναβάθμιση και η ανάπτυξη του αργολικού ποδοσφαίρου. Αυτό θα γίνει με τρία βασικά πράγματα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το πρώτο και βασικό είναι επιμόρφωση προπονητών. Πράγμα το οποίο εμείς πετύχαμε μέσα στους πρώτους μήνες της θητείας μας. Με την διεκδίκηση και την πραγματοποίηση της σχολής που έφασε, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 28 Απριλίου του 2018. Έτοιμα των ομάδων εδώ και πολλά χρόνια ήταν η παρουσία προπονητή UEFA-SE Α ή Β
στους πάγκους της σωμάτων ομάδων. Η προηγούμενη διοίκηση, αν και το είχε υποσχεθεί, δεν το έπραξε. Εμείς ως νέα διοίκηση το εφαρμόσαμε μαζί με την Επιτροπή Πρωταθλήματος, τον κύριο Παϊβανά, τον κύριο Σταμάτη και τους υπόλοιπους που πήραμε απόφαση και πλέον υπάρχει διπλωματικός προπονητής στη σχολή σου έφασε ΑΒ στους πάντους ομάδος και πιλωτικά εξετάζουμε όλο το Συμβούλιο και Επιτροπή Πρωταθλήματος μήπως μετά από τα 40 νέα διπλώματα των παιδιών πρέπει να δώσουμε και στις μικρότερες κατηγορίες το δικαίωμα να υπάρχει προπονητής τυχιούχος, διπλωματούχος. Αυτό το είναι το πρώτο βασικό. Οι προπονητές είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίσουν. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να φροντίσουν για την ανάπτυξη για να βάλουμε στο ποδοσφαίρο είναι τα γήπεδα. Όντως, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα γήπεδα και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα γήπεδα τα αντιμετωπίζει ο Δήμος Άρτων Μικοινών. Στο Δήμο Άρτων Μικοινών υπάρχουν 35 ομάδες και στην μία αυτή ενεργές. Υπάρχουν 6 γήπεδα, 4 φυσικό χόρτο και 2 τεχνητός τάπητας. Τα 4 είναι του Παναργιακού, είναι της Νέας Κύου, είναι της Λυρκίας και του Σοποδίου. Αυτά τα 4 γήπεδα, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, είναι για 4 παιχνίδια και μπορεί και κανένα. Άρα τα 30 σωματεία έχουν να κάνουν με 2 γήπεδα, το ένα της Προστήμης και το άλλο του Κυβερίου, της Λέφνας. Άρα βλέπετε αντιστοιχεί ανά 15 ομάδες ένα σωματείο. Ευτυχώς, ανά 15 ομάδες ένα γήπεδο. Ευτυχώς που φέτος, πραγματικά, ομάδες του Άρτους ήρθαν και έπαιξαν στα γήπεδα του Ναυτίου και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη την κοινότητα του Βουλίου, τον Δήματο, τον κύριο Κοστούρο και την πρόεδρο του ΔΟΠΑ, την κυρία Αναστασίου, για τη βοήθεια και την αγαστή συνεργασία που είχαμε ομάδες του Άρτους να παίξουν σε γήπεδα του Ναυτίου. Εμείς βλέποντας το πρόβλημα αυτό ως νέα διοίκηση, κάναμε ραντεβού με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και μιλήσαμε για το πρόβλημα. Το αφουγκάστηκαν το πρόβλημα και άμεσα δόθηκαν λύσεις. Με το ενωσιακό μας γήπεδο, το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αξίας 1.300.000 ευρώ και με κάποιες άλλες βελτιώσεις σε γήπεδα που θα γίνουν πάλι από το πρόγραμμα από άλλο κονδύλι που δημοσίευε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εδώ να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο Κονταντούλη, τον Περιφερειάρχη και τον Τάσο Κυπηδόπουλο που ήταν δείγμα μας σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ένωση. Άρα με το ενωσιακό γήπεδο αποκτούμε το σπίτι μας και θα μπορούν οι μικρές μας ομάδες, οι ενωσιακές μας ομάδες, ανά πάσα στιγμή να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί από το γήπεδο, να έχουν το στέκι τους που λέμε και να έχουν και το στέκι μας και να γίνει ένα ποδοσφαιρικό στέκι όλη τη αγορά. Το τρίτο και θα πείσω είναι φυτόρια, ακαδημίες. Όποια ομάδα δεν έχει φυτόρια για ακαδημίες και όποια ένωση δεν έχει φυτόρια για ακαδημίες, δεν πάει μπροστά. Και για να κάνει φυτόρια για ακαδημίες, θες και υπομονή. Αν δεν έχει υπομονή, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό φάνηκε ότι κάποιες ακαδημίες στην Αργολίδα δουλεύουν καλά με την πορεία των δύο μειχτών μας ομάδων, των νέων και των παιδών, που παραλίγο να φτάσουν στους 4, αποκτηθήκαμε από ένα απέναντι το οποίο. Δεν πειράζει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι όμορφο γιατί γίνονται λάθη και έχει θέαμα. Άρα κλείνω με αυτά τα τρία βασικά. Άρα προπονητές, γήπεδα και ακαδημίες είναι τα τρία για να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο και εκεί προσανατολιζόμαστε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι οι εκπαιδευτές της σχολής του FSR θα είναι 4 καθηγητές. Και θα σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα θα είναι ο Ιωργανίδης, ο παλιός ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και ο Γκίσης, είναι ένα παιδί από την Βόρεια Ελλάδα. Την δεύτερη εβδομάδα θα είναι ο γνώριμος για χρόνια στα Ορβελτικά Γήπεδα, ο Γιάννης Βονόρτας, μαζί με τον Πριώνα τον Αντώνη, ο οποίος είναι ο προπονητής των εθνικών ομάδων του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μαζί όμως πάνω από όλους αυτούς, ο καλός φίλος ο Μπάμπης Ζελενίτσας, ο τεχνικός διευθύντης ΕΠΟ, ένα παιδί με όρεξη για να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο, θα είναι μαζί μας τη δεύτερη εβδομάδα για να έρθει και αυτός να μας πει τις απόψεις του για το ποδόσφαιρο. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσουμε για άλλη φορά τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Κοστούρο, γιατί μας παραχώρησε το ΔΑΚ του Δρεπάνου να γίνουν οι εκπαιδευτικές επιδείξεις της σχολής του ΕΦΑΣΕ
τα πρωινά από 17 ως 27 Απριλίου και δοθεί σε ευκαιρία θα ανακοινώσουμε ένα τουρνουά το οποίο θα γίνει 22, 23, 24 Ιουνίου στην Αργολίδα και συγκεκριμένα θα γίνει στην περιοχή του Ναυτιλίου. Θα γίνει στα γήπεδα στο Δάκ Ναυτιλίου, στο Δρεπάνο, στην Αγία Τριάδα, στην Τίνιθα και στο Παναρρητίο και θα γίνει και στα 4-5 κλαμπ που υπάρχουν στην περιοχή του Άργους και Ναυτιλίου. Το τουρνό αυτό θα είναι μια συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ναυτιλίου. Θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου κοινή και με τον Νεοστάσιο τον Φιβητόπουλο και με τον Δημήτρη τον Κοστούρο για να παρουσιάσουμε το τουρνό αυτό. Και πήραμε απόφαση ως ΔΟΥΣΟΥ να ονομαστεί το τουρνουά Κωνσταντίνος Αντωνιάδης για να τιμήσουμε τον παλιό μας πρόεδρο στην ΕΠΣ που επί 40 χρόνια έδωσε για αυτό τη ζωή του για να υπάρχει ποδόσφαιρο και να είμαστε εμείς οι σημερινοί συνεχιστές.